Πριν από λίγες μέρες λοιπόν πήγα στο Bios να δω την παράσταση με τον τίτλο «Μερούλα». Ε, ήταν μια διασκευή της Λένας Κιτσοπούλου από τον κατά τη γνώμη μου Έλληνα Σον Πεν, τον ε, Νικόλα Ανδρουλάκη. Ε, κοντά του ήταν η Αντιγόνη Σταυροπούλου που μου έκανε τρομερή εντύπωση για το ταλέντο της. Και έτσι λοιπόν την κάλεσα απόψε στο στούντιο. Καλώς την. Καλησπέρα. Από ό,τι οι αντιγόνοι μου έχουν πει οι των πληροφοριοδοτών μου, εσύ είσαι πτυχοί του παιδαγωγικού στο Πανεπιστήμιο τη Κρήτη. Ακριβώ, στο Α, Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο, ε, μάλιστα. Και δεν μου λε, πώ προέκυψε η ηθοποιία. Ε, από μικρή έβλεπα θέατρο, πολύ μικρή. Εκεί γύρω στο Λύκειο περίπου, Δευτέρα Λυκείου, μπήκα και σε ομάδε και σε τέτοια θεατρική. Από μικρή το έχει φάει την πέτρα, δηλαδή. Ναι. Ε, μετά στο Ρέθυμνο, πέντε χρόνια παιδαγωγικό, ήμουνα στη φοιτητική ομάδα του Πανεπιστημίου, τη Σκηνή και Σαπούνη, να το πούμε αυτό. Έτσι λέγω, τι λέγατε. Ναι. Σκηνή και Σαπούνη. Εξ, μια εξαιρετική θεατρική ομάδα, υπάρχει πάρα πολλά χρόνια. Συγγνώμη, το Σκηνή το καταλαβαίνω, το Σαπούνη. Γιατί με παραπέμπει αλλού, οπότε για βοήθεια λίγο. Και... <laughs> Ελιστρά στη σκηνή, ξέρω εγώ, είσαι πιο ελεύθερο, μάλλον αυτό θα σημαίνει. Μάλλον αυτό μου αρέσει. Πέντε χρόνια ενεργά μέλο στην ομάδα. Ε, μόλις τελείωσα πήρα την απόφαση, λέω ας γυρίσουμε στην Αθήνα να δούμε τι θα, Α, τι θα γίνει. Έδωσα εξετάσεις, μπήκα στη, δηλαδή. στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης. Α, βλέπω... ωραία, έξι φορά, περίμενε, μισό λεπτό. Αυτά. Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά, θα τα σκεγραφήσουμε όλα, αλλά ναι, ναι. πες μου κάτι, δηλαδή τώρα εσύ είσαι παιδαγωγός, βρεφονιπιοκόμος, τι είσαι. Παιδαγωγικό δημοτική εκπαίδευση. Δασκάλα, Δα, σκάλα δηλαδή. δημοτικού. δημοτικού. Ωραία. Αυτό θα το ακολουθήσει. Ποτέ ή το πρίζει για του γονεί όχι, δεν το πήρα για του γονεί μου. Μου άρεσε. Ήθελα από μικρή να γίνω δασκάλα. Ναι. Ναι, είναι και η μαμά. Ο παπασό ή το Βασίλη. Αδερφό, έχει, αδερφία έχει. Έχω έναν αδερφό, νεότερο. Ναι. Αυτό τι είναι, το και αυτό. Όχι, καμία σχέση. Δεν κάτι. Καμία σχέση, Α, όχι, ναι. είναι μηχανικό πετρελαίων. Μηχανικό πετρελαίων. Αμέ. Αυτό όμω είναι χρήσιμο, μπορεί να βάλει το κεφάλαιο. είναι, είναι και μουσικό, παίζει βιολί, μπάσο, έχει δηλαδή το καφέ. Ε, εννοώ. Ε, λοιπόν, αυτό, να την πετριά δεν έχετε βλέπω. Ο μπαμπά είναι, συνθέτη. Ο μπαμπά είναι πολυπράγων. <laughs> Κάνει, είναι διαιτητής του Πόλο, είναι διδάσκει υπολογιστές, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, κάνει πολλά. Ο, το καθηγητή Λέκη. άρα να ναι. το καλά. η ναι. Οπότε Καλό ήταν αυτό δηλαδή, το DNA το μεταφέρετε καλά εσείς στην οικογένεια. Ακριβώς. Ακριβώς. Ε, οπότε σου άρεσαν λοιπόν τα παιδιά και έτσι ε, δασκάλα από το Παιδαγωγικό της Κρήτης. Αυτό τελείωσε σαν ε, project να το πω κάπως έτσι. Το κάνω συνδυαστικά, ασχολούμαι δηλαδή με τα παιδιά, μου mm -hmm. αρέσει, το κάνω συνδυαστικά με το θέατρο. Δηλαδή? Έχω μάδες... Ναι. σε διάφορους χώρους, αλλά και σε σχολεία πάω κατά καιρού. Ε, και κάνω θεατρικά εργαστήρια για παιδιά, κάνουμε παραστασούλες, κάνουμε Άντε. τέτοια. Ναι. ναι, έχω δημιουργική απασχόληση παιδιών και δημοτικού και ανυπιαγωγείου και σε φίλου κάνω. Δηλαδή σε ένα σύμπαν. παράλληλο σύμπαν το όνειρό σου ήταν να ανοίξει μια θεατρική σχολή για παιδιά, α πούμε, κάτι τέτοιο. Το όνειρό μου είναι. Ναι, πέστα, σε ναι. αυτό το σύμπαν. Ναι. Oh. Είναι να ανοίξω ένα χώρο δικό μου. Μπράβο. Ένα χώρο έκφραση και δημιουργία, α πούμε, κάπω έτσι. Με επίκεντρο το παιδί. Ή και του ενήλικε. Έχω και ομάδε ενήλικων. Έχω μια εξαιρετική ομάδα ενήλικων. Στο... Βοήθησε λίγο σε κάτι τέτοιο. Υπάλεις... Στο Εράκλειο. Στο Εράκλειο, πού τσεκρίζει. Στο Εράκλειο, στο Νέο Εράκλειο. Α, εδώ. Στο Εράκλειο Αττικής. Κάτσε, βοήθησε λίγο σε κάτι. Δεν έχω ομάδε, τι εννοεί, τι συντονίζει. Τις... Συντονίζω ομάδε. Ακριβώ με συντονίστρια θεατρικού... θεατρικών εργαστηρίων. Ναι. ναι. Έλα ρε Μπράβο σου. Και κάνουμε έτσι εργαστήρια, μαθαίνουμε τις βασικές αρχές του θεατρικού παιχνιδιού, του αυτοσχεδιασμού και αυτά, χτίζουμε έτσι ομάδες εμπιστοσύνη ναι. και τέτοια και φτιάχνουμε και μια παράσταση στο τέλος, παρουσιάζουμε. Μπράβο. Οπότε ναι, τα, δηλαδή το έχω και το, το κομμάτι της εκπαίδευση. Μάλιστα, όλα, οπότε, ασχολούμαι. αλλά δασκάλα, δασκάλα δεν σε βλέπουμε δηλαδή. Θα δείξει. Ναι, πότε δεν δείξει, δεν είναι ακόμα. Ναι. είναι σωστή, και... ε, θα ήθελα τη να σκιαγραφίσουμε λίγο την πορεία σου, δηλαδή εδώ γεννήθηκε μεγάλο Πειραιά. Γεννήθηκα στον Πειραιά και... και, έζησα στον Πειραιά μέχρι τα 8 μου. <laughs> τι ομάδα είσαι. Ολυμπιακό. Σε <laughs> τρέπεσαι λίγο. Τέσσερα, ναι, για πε. Εντάξει, κανεί δεν είναι τέλειο. <laughs> ναι, αυτό είναι αλήθεια. Θα το ανοίξω αυτό. εντάξει, να κάνουμε. μετά 8 χρονών πήγα στην Κύπρο. στην Κύπρο και τι Στη έκανε. Στην Κύπρο. Τι έκανε εκεί. Ε, μετακομίσαμε με τη μαμά και τον αδερφό. Γιατί παντρεύτηκε η μαμά μου το Μάριο. Και έτσι ζήσαμε και έζησα εκεί μέχρι τα 18 μου. Πολύ ωραία πέρασα. Ναι. Ωραία είναι η Κύπρος, οικογένεια, φίλοι, πρώτες αγάπες, τέτοια. Πέρασταση. Α, και τα φλερτ μα και τα όλα μα και τα έτσι και τα αλλιώς. Ε, αγάπη, αγάπη η mm -hmm. Πάντα θα επιστρέφω πιστεύω. Είναι το μέρος δηλαδή που θα... Πού έμεινε στην Κύπρο? Έμενα στη Λευκοσία. Α, στη Λευκοσία. Δέκα χρόνια. Εντάξει, mm -hmm. με τα καλά του, τα κακά του... Και μετά πέρασες εδώ στο, στο, στην Κρήτη, οπότε μετά έφυγες πήγες από την Παιδευτικό. Κύπρο και ήρθες εδώ για να σπουδάσεις. Ακριβώς. Mm -hmm. Και τώρα είμαι ξανά Πειραιά, τρία χρόνια. Να κάνω μια χαζή ερώτηση. Γιατί ξανά πήγες στην Κύπρο? Θέλω να πω, αφού σχεδόν τα χρόνια που θυμάσαι, δηλαδή, πώς σου προέκυψε να έρθεις στον Πειραιά Κυρίως πάλι. Κυρίως γιατί πέρασες στο Θέατρο Τέχνης. Α... Κάτσε, Κυρίως επειδή... γι' αυτό. Επειδή συνήθως όποιος έχει ένα μικρόφωνο κάνει και το σοφό παντογνώστη. Εγώ δεν είμαι. Mm -hmm. ε, στο θέατρο τέχνης υπέβαλε κάποια αίτηση, ε, κάνουν εξετάσεις για να μπει πώς Με εξετάσεις, είναι. με εξετάσεις. Α, με εξετάσεις, μάλιστα. Δίνουμε κάποια κομμάτια. Στο εθνικό νομίζω κάνουν εξετάσεις. Και στο εθνικό και κάνουν. Και στο εθνικό. Mm -hmm. Σε όλες τις σχολές, okay. τι δραματικές Okay. Οπότε τελειώνεις σπουδές σου. Mm -hmm. Δίνεις εξετάσει εδώ. Σου λένε Αντιγόνη Σταυροπούλου χαρακτήρα σε πήραμε. Τσακ. Ακριβώς. Και λες θα μείνω στον Πειραιά Έτσι. Μπράβο, για λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν Τρία χρόνια λοιπόν θέατρο τέχνη. Mm -hmm. Πε μου έναν τον καλύτερο δάσκαλο που είχε. Στο θέατρο τέχνη. Ναι. <laughs> <laughs> τον καλύτερο. <laughs> Δύσκολο. Ναι. Έχα, είχα πολλού καλού καθηγητέ. Oh, αρχίσα Όχι, αρχίσαμε τα Όχι, αλήθεια. Ωραία, είχε δέκα. μου έναν. Άντε δύο. Ωραία, θα θέλει. πω την Αλεξάνδρα τη Ακελαροπούλου. Αλεξάνδρα Αν και ήρθε για πολύ λίγο καιρό, δηλαδή. Ε, είχαμε, 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 τη μάνια του Παπαδημητρίου, α πούμε, δύο χρόνια. Ναι. Είχαμε τον Κίμωνα, του Φιωρέ, το Τιμιρτό, τη την Αλικάκη. Άντε. Πολύ καιρό. Ε, η Αλεξάνδρα Σακελαροπούλη νομίζω μου έχει μείνει περισσότερο. Αν και ήρθε μόνο για πέντε μήνε. Έτσι Καλά, πήρα. Πέντε μήνε, δεν το λε και λίγο, είναι πέντε μήνε. Εντάξει. Πήρα όμω πολλά πράγματα. Μπράβο. Και μετά το θέατρο τέχνη, τι έκανε. Λοιπόν, τελείωσα το θέατρο τέχνη τώρα, τον Ιούνιο. Mm. Ε, και κατευθείαν μπήκα στο στούντιο συγγραφή του Εθνικού Θεάτρου. Όπα, ναι. ναι. Στο στούντιο συγγραφή, κάτσε το θέατρο. Το εθνικό, τι κάνεις, σεμινάρια συγγραφή θεατρικών έργων. Ναι, κάπως είναι, το, είναι η τρίτη φορά που κάνει στούντιο θεατρική συγγραφή. Και αυτό που με εξετάζει, μπαίνει και σε αυτό. Ακριβώ. Και πάλι δεν μου λέτε. Δε, ναι. στα, στα πόσα χρόνια τελειώσε το παιδαγωγικό, Στα πέντε. Στα πέντε. Ε, υπάρχουν εξετάσεις που έχεις αποτύχει. <laughs> μπράβο. μπράβο. Ναι. Και τώρα είσαι λοιπόν στο εθνικό και κάνει. Ε, μα... Είμαι στο εθνικό με τη συγγραφή. Ναι. Και... Πώ σου φαίνεται, Πάρα πολύ μ' αρέσει. Α σου αρέσει. Μου αρέσει πάρα πολύ. Έγραφε και από πιο μικρή. Έγραφα από πιο πριν. Θεατρικά όχι, ποτέ. Τι έγραφε. Έγραφα παραμύθια. Για παιδιά. Πα, α, όχι, αυτό βέβαια, γραφικά συνέντευξη. Κάποιο κάτι μεταξύ σε ρολόγιο, κάτι τη, ξέρω εγώ. Όχι, δηλαδή. όχι. Έγραφα παραμύθια για παιδιά. Mm -hmm. Κάποια έχουν παιχτεί και στο ραδιόφωνο στην ΕΡΤ. Άντε. Ναι. Δηλαδή τα εκφωνούν και λένε σε κείμενα τη Αντιγόνη Σταυροπούλου ΩΕΟ. Ναι, ναι. Εμένα δεν μου φέρε. Φέρνω και μια παραμύθια. Ένα σύντομο. Εμένα. Θεατρικά δεν έγραφα. Ναι. Εντάξει, για μένα έγραφα ποίματα, έγραφα προσωπικά έτσι μερολόγια και τέτοια. Αγράφει και από αυτά. Ναι, και είδα αυτό το στούντιο και λέω: Α στείλω ένα δείγμα. Γιατί όχι. Mm. Και έστειλα. Και, και πόσα χρόνια έχει ακόμα μπροστά σου να το τελειώσει. Τον Ιούνιο τελειώνει, ένα χρόνο. Α, ένα χρόνο είναι μόνο. Μάλιστα. Εκεί γνώρισα και τον Νικόλα. <laughs> <laughs> Α, ωστε εκεί έγινε το έγκλημα, συνετέλεστη. Έκει, Τι δηλαδή, πήγε ο Νικόλα σε στούντιο. Ναι, Είμαστε συμμαθητέ. Όπου, όπου, όπου Νικόλα Ανδρουλάκη. Νικόλα Ανδρουλάκη. Ναι. Ναι. Ε, συμμαθητέ στο στούντιο συγγραφή. Ακριβώ. Πήγε αυτό για να. Πω, πω. Θα τον έχω <σχει> την άλλη εβδομάδα, μάλλον. Κάτι θα, θα, θα γυλάσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το spoiler, να σε κάνω. Ε, ωραία. Ναι, <σχει> εκεί είναι η σύνδεση. Έχει παίξει γενικώ έργα, παραστάσει και τέτοια. <σχει> το Μπάιο το είπα, το είδα, σε είδα. Ναι. <σχει> Αλλά που έχει κάνει. Λοιπόν, έπαιζα ω φοιτήτρια στη σχολή. Έπαιξα σε διάφορε παραστάσει του θεάτρου τέχνη. <σχει> Και σε φεστιβάλ, και εφηβικά, σε σχολεία και τέτοια. Έπαιζα γενικά. Και μόλις τελείωσα, πήγα σε μια ακρόαση στον Ιάκωβο Μιλωνά. Συγγνώμη, το Εθνικό το λέω Το θέατρο τέχνης πότε το τελείωσες? Τον Ιούνιο. Που το μας Ιούνιο, πέρασε, τον Ιούνιο του 17 18, δηλαδή. Okay, ναι. ε, μόλις τελείωσα λοιπόν τον Ιούνιο, mm -hmm. πήγα σε μια ακρόαση του Ιάκωβου του Μιλωνά για το 11 ένα έργο που παίχτηκε πρώτη φορά στην Ελλάδα. Mm -hmm. ε, και με πήρε και έπαιξα στο 11 στο Θέατρο Λίχνος. Μετά αυτό τελείωσε και ξεκίνησε μία άλλη παράσταση. Ε, ένα πάρα πολύ ωραίο έργο, ένα εξαιρετικό έργο του Θανάση mm -hmm. ε, Που ασχολούμουν με αυτό δύο χρόνια, με ένα μαθητή μου. Άντε. Πηγαίναμε σε φεστιβάλ, κάναμε τέτοια. Μετά αυτή η συνεργασία αναβάγησε. Mm -hmm. Και έτσι βρήκα άλλο θίασο, έγινε μια κατάσταση. Και ξαφνικά το βρίσκει μπροστά σου. Ακριβώ. Ποιο και... είναι αυτό, Η αληθινή ιστορία τη Αίντα και του Ρανταμέ. Μάλιστα. Το παίξαμε στο θέατρο θυσίω. Πού είναι αυτό για πέσει. Σα τι... είχα καλέσει κιόλα και δεν έπρεπε. Τι τα λε τον αέρα αυτά, ρε παιδάκι. Τι κακό άνθρωπο. Ναι, όντω με είχε καλέσει, αλλά δεν μπορούσα να έρθω. Αλλά δεν θυμάμαι γιατί δεν μπορούσα να έρθω. Ε, δεν δε φταίω εγώ που δεν σε γνώρισα νωρίτερα. Δεν πειράζει και... όμως. όμω. Ε, τι να κάνω. Όμω με είδε στη μερούλα. Σε είδα στη μερούλα. Κοίταξε. Ναι, για να λέμε για την αλήθεια όμω τώρα. Εσύ με μήχες... όταν έτυχε και με γνώρισε τη μερούλα για να με καλέσει το θέατρο αυτό, ήταν η τελευταία σου παράσταση. Δεν είχα άλλα Σάββατο φουκαρά. Είναι Μια... αλήθεια αυτό. Μια και έξω ήταν. Είναι αλήθεια. Πο, 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 με ρόμπα με έκανε <laughs> ναι, γεια συνέχισε λοιπόν. Ναι, τι ωραία <laughs> περνάμε, <τι ώρα laughs> περνάμε εδώ στην <συνέξω>. εξοχή. <laughs> για πε και έκανε και αυτή την παράσταση. Πόσο καιρό έπαιξε αυτή την ιστορία. Ε, ήμασταν ε, στη... ε, δύο μήνε, mm -hmm. αλλά ήταν μόνο μία φορά τη βδομάδα. Α, οπότε... Πήγε καλά. Είσαι μήνες, ευχαριστημένη. Καλά πήγε. Καλά πήγε. Ε, 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 μου άρεσε που ολοκληρώθηκε. Mm -hmm. Έπρεπε να κλείσει αυτό ο κύκλο. Mm ναι, μπράβο, με το έργο αποθυμένο, ε. Ναι, 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 έπρεπε να κλείσει κάπως. Εντάξει, Όλα καλά. Και μετά έγινε αυτό τον με τον. Μετά πάει Όλα Τελειώσατε ή παίζετε ακόμα. Τελειώσαμε την προηγούμενη Α, εβδομάδα. Ωραία. Ναι, ήταν πολύ ωραίο αυτό. Mm -hmm. και ήταν και ωραίο ο τρόπο που έγινε. Δηλαδή, αυτό. Έμασταν στο στούντιο εκεί πέρα. Με κοιτούσε ο Νικόλα Περίεργα. Με κοιτούσε, με κοιτούσε. Λέω, Για... κοιτάει. Oh, αυτό. Σε παρακαλώ, έλα, σε παρακαλώ. Πε μου <laughs> πώ. Γιατί είναι τελείω το παλαβό. Πε μου, σε παρακαλώ. Πώς Είμα... Λοιπόν, ήμασταν διπλανοί ναι. από την πρώτη μέρα mm. στο στούντιο. Έτυχε. Ε, έτυχε, έτυχε. Ή έτσι υψηλό, όμορφο, γαλανομάτι και Όχι, όχι, ήμασταν διπλανοί. Οπότε μία μέρα δεν κάτσαμε δίπλα και καθόταν απέναντι και κοιτούσε, με κοιτούσε, Αλλά περίεργα, δηλαδή μιλούσαμε, γράφαμε. Πώ κοιτούσε, Λάγνα. Όχι, όχι. Όχι, Με περιεργαζόταν. Α, σκάν. Έκανε έκανε ακρόαση την ώρα. Είχε βγάλει το σκάνερ εκείνη την ώρα, μάλιστα. Τι κοιτάει, έχω τίποτα περίεργο, ρε παιδί μου. Έχω τι φάση. Όσο ήσασταν δίπλα στα μαθήματα, λέγατε και μια κουβέντα παραπάνω, ή. Ναι, εντάξει. Μιλάγατε Όσο όχι, Ναι. Ε, και μία μέρα αυτό μου έκανε την πρόταση. Μου λέει: Έχω ένα ρόλο. κάνω ένα κείμενο. Λέει: Δεν έχω το ρόλο. Θε να παίξει. <laughs> <laughs> δεν έχω γράψει το ρόλο. Θε να παίξει. Ωραίο κόλπο. <laughs> Μόνο να ντρουλάξει τα κανένα. Ναι. <laughs> Και λέω ναι. <laughs> δηλαδή θέλεις να εφεύρω ένα ρόλο για να παίξει. <laughs> ωραίο, ωραίο. Γεια σου ρε Νικόλα, που και να σε ελπίζω να μην πήγει τώρα. Ναι, για πες. Και ήταν πολύ ωραίο, ήταν πολύ ωραία εμπειρία, γιατί mm -hmm. ε, ήταν αυτοσχεδιαστική παράσταση. Ναι. Mm -hmm. ε, οπότε στα βαθιά δηλαδή. Ναι, και η αλήθεια ήταν, είναι ότι μπήκε στα βαθιά λίγο. Ναι, αυτό. Ήταν κάθε φορά άλλη παράσταση. Έκανα και την κουφή, οπότε ήταν και αυτό λίγο... Ε, παράξενο αλλά ωραίο ταυτόχρονα να το... Δηλαδή για εξερευνηση mm -hmm. σαν ηθοποιός μου άρεσε πάρα πολύ. Πες μου κάτι. Το, το πότε μου... ακούς, πότε διαβάζεις τα χείλη δηλαδή, του άλλου. Είχε πολύ ενδιαφέρον. Ναι, ναι, ναι. Και χτίσαμε μια έτσι, πολύ ωραία σχέση με τον Νικόλα. Δηλαδή περνούσαμε πάρα πολύ ωραία στη Μερουλά. Ήταν από τις πιο ωραίες μου εμπειρίε. Μάλιστα. Σου εύχομαι ολόψυχα να και άλλες πολλές. Ε, λύσε μου μια απορία. Συνήθω, yeah. Συνήθως, δηλαδή πόσα χρόνια πάω θέατρο ξέρω εγώ, Τελειώνει η παράσταση. Οι ηθοποιοί μαζεύονται όλοι στη σκηνή όσοι έχουν συμμετάσχει. Υποκλίνονται στο κοινό. Mm -hmm. Χειροκροτήματα. Άμα τα χειροκροτήματα είναι ζωηρά και παρά τα βγαίνουν, ξανά υπόκληση, ξανά χειροκρότημα. Γεια σα. Εσεί, όταν τέλειωσε η παράσταση, δεν καταλάβαμε ποτέ γιατί τέλειωσε, γιατί συνεχίζατε mm. και παίζατε. <laughs> και κάποια στιγμή ένα τύπο από το πουθενά και λέει: Παιδιά, φύγετε, τέλειωσε. <laughs> Τι συμβόλιζε αυτό το ότι συνεχίζατε να παίζετε ενώ έπρεπε ε, ε, να φύγουμε όλοι. Εμείς ήμασταν, ε, βρισκόμασταν στην κόλαση. Mm -hmm. Βρισκόμασταν, ήταν η Λέσχη, η Λέα. Ναι. Λέσχη εντυχισμένων αυτοχείρων. Οπότε ζούσαμε μία μια μέρα της μαρμότας ας πούμε, συνέχεια ζούσαμε αυτό το πράγμα. Απέσατε και λούπα δηλαδή. Ακριβώς. Yeah. Και ερχόντουσαν γκρουπ, εσείς δηλαδή οι θεατές, ναι. και βλέπαν αυτό το πράγμα. Δεν ήταν ας πούμε παράσταση, mm -hmm. είχε συνέχεια για μάς. Και ήταν πότε τελειώνατε, αυτό. όταν έφευγε και ο τελευταίο θεατή. Όταν έφευγε και ο τελευταίο θεατή, καμιά φορά συνεχίζαμε κιόλα. Αλήθεια. <laughs> και μόνοι μα. Ναι. Α, το είχατε, σα είχε συνεπάρει, τελείωσε. Ναι, ναι. Ε. Ε, ήταν πολύ ωραία, ήταν πολύ ωραία. Ωραία. Ε, έτσι λοιπόν έχει τελειώσει. Άρα, άρα είναι δύο κύριε οι παραστάσει που έχει παίξει μέχρι τώρα. Ε, Τόσε δεν είναι, κάνω λάθο. Τρει. Τρει, όχι. Ναι, μπράβο, το ναι, έλεγα ναι, το ναι, sorry. Μετά τη σχολή δηλαδή. Ναι, μετά τη σχολή, αυτά, ναι. Ε, τελειώσατε πρόσφατα με το, το στο Bios, οπότε τώρα τι έπεται. Τώρα θα δούμε. Τώρα γράφουμε. Mm. Πολλοί. Συζητιούνται δείξει. διάφορα και για παραστάσεις και για πολλά πράγματα. Δεν ξέρω. Θα δείξει. Κοίταξε, εγώ είμαι καλορίζικος άνθρωπο για του άλλου. Α. Οπότε να ξέρει ότι κάτι καλό θα σου προκύψει μακάρι, μακάρι. σε 10 μέρε. Στο λέω τώρα να το έχει πω. Οχ, να Όχι, ρε, για καλό το λέω, μωρέ, μάν. <laughs> Εντάξει. για καλό στο λέω. Μετά τι 10 μέρε δεν θα έχω επίδραση θα έχει κανένα άλλο. Αλλά μέχρι τι δέκα Θα ενημερώσω πάντω. Να ενημερώσω. Αν προκύψει. Εντάξει, οκ. Okay. Ε... Είδα με περιέργεια στο προφίλ σου στο Instagram. <laughs> έχει αυτό ε... αυτοπροσδιορίζεσαι με τρεις χαρακτηρισμούς. Δηλαδή, λες actress, οκ, okay, λογικό, writer και λες old soul. Τι είναι αυτό το old soul? Λοιπόν, επειδή με ευνηδιάζετε, ναι, να γύρεις ο πληθυντικός... Εμείς, 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 εμείς οι πολλοί που είμαστε αυτοί, οι 15 που είμαστε εδώ, ναι. Θα απαντήσω την αλήθεια. <laughs> <laughs> Α, δηλαδή όταν είσαι προετοιμασμένη λες ψέματα. Οκ, okay, θα το κρατήσω αυτό. Α, για... λοιπόν, ο Νικόλας ευθύνεται και γι' αυτό, διότι ναι. εκείνος μου έφτιαξε το Instagram <laughs> και εκείνος έβαλε το Old Soul. Παρ' όλα αυτά, εγώ μπορούσα να το σβήσω. Δεν το έσβησα όμως, επειδή πιστεύω ότι τι, μου άρεσε. Τι πιστεύω παλιά, ότι μου ταιριάζει. Παλιά ψυχή. Είμαι λίγο. Τι σημαίνει αυτό, πώς το εισπράτησες εσύ για να το έφυσες και θα μπορούσα να βάλει και την next top model, ας πούμε. τα <laughs> <laughs> Όχι, δεν θα τα άφηνα. <laughs> δεν μου... Ναι. <laughs> <laughs> ναι. Εμ... Ε, Νομίζω ότι έχει να κάνει με τον τρόπο που βλέπεις λίγο το... τη ζωή και τον κόσμο. Είμαι λίγο... Πώς, πώς το βλέπεις. Αναζητώ το σε... λίγο την ησυχία, έτσι. Την απομόνωση. Την απομόνωση, λίγο τη θάλασσα, την όλο αυτό. Mm -hmm. Και με κάνει λίγο, δηλαδή βγαίνω και λίγο κλειστή προς τα έξω κάποιες φορές. Αυτό που βλέπω τώρα είναι το κλειστό. <laughs> το ανοιχτό ποιο είναι δηλαδή. <laughs> Ενώ όλο αυτό έχω μια περίεργη σχέση με την ησυχία, δηλαδή την αναζητώ. Και, πιστε... είναι, και είναι, κάτι που δεν μου αρέσει και στην Αθήνα. Δηλαδή, Πιστεύει ότι είσαι αντικοινωνική κατά βάθο. Δεν, δεν, θα το έλεγα. Δεν είμαι αντικοινωνική. Mm. Απλώ ε, δεν μπορώ πολύ τη φασαρία ή την πολυκοσμία ή αυτά. Δηλαδή, μου αρέσει να αναζητώ έτσι χρόνο. Θέλει να πω Μόνη μου να... στη να... θάλασσα, να στο λέγω. βουνό, στην, στην ηρεμία. Και αυτή η πόλη δεν το έχει αυτό. Ε, άμα Απόλου. θα την ανακαλύψει, θα, θα δει ότι. Ο Πειραιά και... το έχει. Ο Πειραιάς το έχει. η ε, Αθήνα, εντάξει. Κοίταξε, η Αττική είναι να ξέρεις, δεν ξέρω αν το έχει υπόψη είναι μια περιοχή που περιστοιχίζεται από θάλασσα. <laughs> δηλαδή, παντού έχει θάλασσα <laughs> στην Αττική. Σε ένα τεράστιο είκοσι λεπτό που και να σε βρει θάλασσα. Εντάξει. Ε, ε Όμω όταν έχω συνηθίσει. Έχω ζήσει στην Κύπρο, έχω μεγαλώσει, α πούμε. Ε, Μετά πήγα και στο Ρέθυμνο που είναι η πόλη του παραμυθιού, τη χρυσόσκονη και τη ηρεμία θάλασσα και αυτό. Ε, μετά έρχεσαι εδώ και σου φαίνεται λίγο. Είναι λίγο άδικο να συγκρίνει ε, δύο νησιά. Ε, ε, δεν είναι λίγο. Είναι, ε, ε ναι, είναι. Μόνο, είναι. λίγο άδικο. Δύο νησιά τώρα με την πρωτεύουσα είναι λίγο άδικο. <laughs> Παρόλα αυτά έχουμε και εμεί εδώ θάλασσα αντιγόν και μπορεί να πηγαίνει και τέτοια. Μάλιστα. <laughs> συγγραφή υποκριτική. Α. <laughs> mm, γέροντα. <laughs> <laughs> δεν ξέρω. Εσύ πώ Και τα δύο. <laughs> και τα δύο. <laughs> Νομίζω ότι δεν θα. Και τα παιδάκια. Πού νιώθεις ότι εκφράζεσαι καλύτερα, γράφοντας ή παίζοντας. Ανάλογα την περίοδο. Mm. Ανάλογα την περίοδο. Σε ποια περίοδο νιώθεις ότι εκφράζεσαι καλύτερα γράφοντας. Στην κατάθλιψη. <χω> <χω> ναι, είδες το κατάλαβα. Uh -huh. Μάλιστα. Ναι, ίσως. Ε, ίσως. Ναι, συνήθω έτσι είναι γνωρίσμα όλων εμά των καταθλιπτικών ανθρώπων, την ναι, αλήθεια. Αλλά και είναι... η διαδικασία των προβών ναι. σε βγάζει από αυτό, δηλαδή σε τοποθετεί σε μια άλλη κατάσταση δημιουργίας και περισσότερο μοιράζεσαι, δηλαδή ενώνεσαι με ανθρώπους... Νομίζω ότι όταν κάνει πρόβα με κάποιον, όταν φτιάχνει μία παράσταση, δηλαδή, δημιουργείται μία πολύ παράξενη σχέση ε, αγάπη και σύνδεση. Δηλαδή, είναι διαφορετικό από το να είσαι φίλος με κάποιον ή ε, μοιράζεστε κάτι πολύ πιο μεγάλο για μένα. Δηλαδή, αυτό... Αυτό συμβαίνει και με άτομα που ήμουν, ας πούμε, στην παλιά μου ομάδα, την ερασιτεχνική, με τα παιδιά που πέρασα τρία χρόνια στη σχολή, αλλά και τώρα με τους ανθρώπους που έχω παίξει, ας πούμε, με τον Ιάκωβο, με τον Νικόλα, με όλους αυτούς. είναι, νομίζω, μια σχέση που δεν σπάει, δηλαδή, τον άλλο όταν το δεις στον δρόμο, έχετε μοιραστεί τόσα πολλά εκεί πάνω, έχουν προκύψει, που είναι... δεν ξέρω, δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω αυτή τη σχέση. Μια συνουσία μυστική ίσως. Μ' άρεσε. Το κλεβώ, το κρατάω. Όχι, δεν το κλεισόμενο, και εγώ. Από του πίξι, το θυμήθηκα. Παλιότερα. Μάλιστα. Ναι, ναι, νομίζω ότι σε καταλαβαίνω. Στο unstage.gr, όπου πήρε το μάτι μου το ονοματάκι σου, λέει ότι η Αντιγόνη Σταυροπούλου είναι ηθοποιό, οκ, το ξέρουμε. Και λέει μουσικό και σκηνοθέτη. Είσαι και μουσικό και σκηνοθέτη. Όχι, δεν είμαι. Όχι, το γράψατε λάθο. Δεν είμαι. Α, είπα και εγώ, λέω τι γράφει να πω. Όχι, με τη Είτε μουσική δεν ασχολούμαι. Α, δεν έχει καμία. Όχι, όχι, όχι. όχι. Σκηνοθέτη όμω έχει κάνει. Σε ερασιτεχνικέ ομάδε και παιδικέ και. Εσύ τι έχει αναλάβει. Ναι. Θα ήθελε να το κάνει αυτό. Όχι. Δεν σ' αρέσει να το Γιατί. Μου αρέσει να συντονίζω ομάδε και να διδάσκω και αυτό, αλλά όχι σκηνοθεσία δεν θα. Γιατί σε αποθεί σκηνοθεσία. Μου αρέσει να παίζω. Μ' αρέσει να είμαι πάνω. Απ' κιονδρούλα και σκηνοθέτη, αλλά έπαιξε. Mm. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν θα το έκανα κανονικά. Αν και μ' αρέσει η διαδικασία σε τεχνικές ομάδες, mm -hmm. όλο αυτό, αλλά τώρα επαγγελματικά όχι, δεν, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Μάλιστα. Ένα, κάπου πήρε το μάτι μου επίσης στην πέμπτη σελίδα του Google. Νομίζω, κάπου εκεί ήταν. Mm. Ότι με τον Μάριο Κριτικόπουλο είχατε κάνει μια ομάδα και συνεργαζόσταν στενά και τέτοια και έτσι κι αλλιώ. Συνεχίζει ακόμα να συνεργάζεσαι. Ε, ο Μάριο. Ε... Ήταν ο κολλητό μου στη σχολή. Ήμασταν πολύ καλοί φίλοι. Με αυτόν είχαμε την αληθινή ιστορία τη Έντα και το RANDER μάλιστα. Πήγαμε σε φεστιβάλ, κάναμε πολλά πράγματα μαζί. Και με τον Μάριο κιόλα δώσαμε και εξετάσει. Για να ναι. τελειώσουμε τη σχολή. Δηλαδή οι διπλωματικέ μου ήταν με τον Μάριο. Περάστηκε Ναι, ναι. ναι. Και δεν αισθάνομαι να συνεχίζετε πια. Απλώ ε, μετά να βάγει η συνεργασία με την ΑΕΝΤΑ. Έσπασε γιατί και εκείνο είχε δουλειέ. Και εγώ άλλε και αυτό. Mm -hmm. Και δεν προχώρησε. Μάλιστα. Αλλά συνεργαζόμασταν για πολύ καιρό μαζί, ήμασταν δηλαδή. Από τη μέχρι τώρα εμπειρία σου. Τι δεν σου αρέσει τη δουλειά σου, <laughs> Να περάσει εδώ, Τίγωνη Σταυροπούλου. Ναι, αυτό τώρα που είναι η πόρτα. Μπροστά σου κατά γκρίζα από ό,τι βλέπω. για Μέσα στο κόκκινο δωμάτιο. Μέσα στο red room. Για Λοιπόν, η φασαρία θα πω είναι λίγο... Τι λέει φασαρία. Νομίζω οι άνθρωποι είναι λίγο over the top καμιά φορά. Σε αυτή τη δουλειά είναι λίγο υπερβολική με τι αντιδράσει του, με τι. Ε... Μιλά για του συντελεστέ τη παράσταση. Είναι λίγο, είναι λίγο. Mm -hmm. Κάποιε φορέ ε... πιο έντονα τα πράγματα. Mm -hmm. Έχω ότι έχει βέβαια σε πολύ καλέ συνεργασίε. Αλλά δεν ξέρω αν θα μπορούσα πολύ με, το... με τι δημόσιε σχέσει, με όλα αυτά. Δηλαδή δεν είμαι άτομο που πολύ βγαίνει, που θα πολύ. να γνωριστούμε και γεια, εγώ είμαι εδώ, κάνω αυτό δεν είμαι πολύ αυτού, οπότε δεν ξέρω αν θα ναι. αν μπορώ να μπω mm -hmm. σε όλο αυτό σιγά σιγά Καταλάβω. θα δείξει όμω. ε τώρα που έφτιαξα και instagram oh. άνοιξα και το ah, facebook α, ναι. έχω και αυτά Λοιπόν, μπράβο. <laughs> μπήκα λοιπόν, και σε αυτά α, τι να κάνω το κορίτσι λοιπόν θα το βρείτε στο instagram ah, ε, ο ναι κάτσε να taf. σου κάνω ένα πρόμο τώρα έτσι που το έχω και προχείρο. λοιπόν ε, λέγεται Αντιγόνη με νι ε, ε, Κάτω Παύλα Σταυροπούλου ε, Το Πούλου είναι με OU και τα δύο Αντιγόνη κάτω από Παύλα Σταυροπούλου, το Facebook δεν το ξέρω. Ε, αλλά άμα κάνει ένα Google search θα το βρει. Και μπορείτε να την ακολουθήσετε, δεν έχει βάλει πολλέ τοραφίε ακόμα, κάτι λίγα έχει. Αλλά πάντω είναι αρκετά ενεργό από ό,τι βλέπω. Και μάλιστα είναι να σου δώσω και συγχαρητήρια και ιδιωτικά και δημόσια για την πολύ ωραία φωτογράφηση που έκανε με τη Λάιφο. Α, σα ευχαριστώ. Ναι, μα ευχαριστεί και εμεί. Ευχαριστούμε. Ε, πολύ ήταν ωραία πολύ ωραίο. Σαν να τέλειο είναι τα τζάδικο. Ναι ναι, 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 ναι. Πολύ ωραία πέρασε. Ήταν ωραία, Έχει εκεί πω άρεσε εκεί με κάτι ρούχα περίεργα και κάτι αυτά. Αλλά okay, okay, το και μπράβο, και πάντα Ευχαριστώ. Το κακό με το πιαριλίκι είναι ότι. Είναι μέρο ε, τη δουλειά σου, ρε παιδί μου. Είναι part of the game. Δεν δηλαδή, γίνεται να ναι. το αποκόψει. Δηλαδή, αυτό που θα μπορούσε να το αποκόψει πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, όποιον πέντε, ξέρω εγώ. το τον Brad Pitt, α πούμε, η Ατζελίνα τζόλι δεν το έχουν ανάγκη, αλλά. Τώρα, όλοι εμεί οι υπόλοιποι στα μικρά και μεγάλα βασιλεία τη Δανειμαρκία. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να γνωρίσει και να σε γνωρίσουν. Αλλιώ, πώ θα. Κοίτα, θα το, το δοκιμάζω τώρα. Ναι. Εντάξει, αν δω τι πολύ ζορίζομαι. Εντάξει, ελεγχόμενα. Ναι, ναι. Γιατί ξέρω, είναι η λεπτή κόκκινη γραμμή μεταξύ του να γίνει μαϊδανό και μεταξύ του να είσαι εγώ μόνο μου στο απάνεμο λιμάνι τη ζωή μου, μου κάπω έτσι. Ναι. Ε, Φλετάρω ε, 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 λίγο εγώ βέβαια με αυτά με, τα άκρα, ναι. λίγο με τα βουνά και να πάω να ζήσω σε ένα σπίτι. Στο <σκυρνίσαι> βουνό, στην απομόνωση. Αλλά εντάξει, θα βρούμε μία μέση <σκυρνίσαι> κατάσταση να θα ακόμα, βρεθεί. Μικρή ακόμα, ναι, ναι, ναι. ακόμα βρεις, αυτό. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο μέρο τη συνέντευξη μα με την Αντιγόνη oh, στα Σταυροπούλου. Θα κάνουμε ένα. FMT, νομίζω <στά> στο τρελό θα Λοιπόν, εμεί θα βάλουμε το τώρα ένα τραγουδάκι έτσι ωραίο να ακούσει και να πάρει και το κορίτσι μα μια ανάσα και θα επανέλθουμε αμέσω μετά. Τα... Βράδυ Παρασκευή. Επιστροφή στο μαγικό αέρα του M-World Radio. Τα πίνω σας δούλος suspect πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μέχρι το ρολόι να σημάνει μεσάνυχτα. Σε μια φιλότιμη προσπάθεια να σου κρατήσω καλή παρέα. Κάθε Παρασκευή βράδυ, εδώ, 10 με 12. Μουσική Απόψε κοντά μου έχω μια φαίρελπη και υπερταλαντούχα την Αντιγόνη Σταυροπούλου. Και συνεχίζουμε την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξή μας. Ε, πες μου, Αντιγόνη, μια ημερομηνία που θα σου μείνει αξέχαστη. Μια ημερομηνία που θα μου μείνει αξέχαστη. Mm. Mm. Κάτι που να σου κάνει κάτι να κλιέκ. Um, um, θα πω λοιπόν... Ναι. Θα πω τη μέρα που πήρα το σκύλο μου. έχει σκύλο. <laughs> Έχω ένα σκυλάκι. Τι, τι ράτσα για πες. Είναι η μία μου λαμπραντόρ. Ah. Τον λένε Άλαν. 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 Από το Αλάνι. <laughs> όχι, α, από όχι. τον Alan Parsons Alan, Alan Parsons Project yeah. Έλα, <laughs> ακούς τέτοια Ακούω Μωρέ μπράβο <laughs> Και πόσο καιρό τον έχεις ε, Τον έχω ένα χρόνο ναι, δηλαδή πότε τον πήρα πες την ημερομηνία Τον πήρα 22 Ιουλίου 22 Ιουλίου ναι. ναι, 17 Το 17 Μάλιστα και είστε μένει, μέν, είναι ακόμα εν ζωή, μένει μαζί σου και τα λοιπά, όλα. Κτηνία, όλα αυτά τα το το περιποιήσει, το τέτοιο. ή Α... του 16. Δεν ξέρω. Εγώ σίγουρα δεν ξέρω. Α πούμε το 16, γιατί δεν σε λέω πολύ ζωή. Α πούμε το 16. Ευτυχώ που σου μείνει να ξέχασε την ημερομηνία. Το 16 ήταν. Α, εντάξει, το βρήκαμε. Α, κατάλαβα. Εντάξει. Ναι, έκανα ένα μεγάλο ταξίδι. Πήγα στην Εύβοια που δεν είχα πάει ποτέ. Ναι. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Και τον πήρα και γυρίσαμε με το αυτοκίνητο, το καραβάκι και όλα αυτά. Πάρα Πού τον βρήκε σε ίντερνετ στο σκηνικό. Τον κάνω. βρήκα στο ίντερνετ σε ένα site. Και σου άρεσε τόσο πολύ η φωτογραφία που έκανε 300 χιλιόμετρα. Ναι. Α, έχει πρόβλημα, το κοιτάξει. Μάλιστα. και... Ήθελα, ήθελα παρέα. Ναι. Ήθελα ένα σκυλάκι έτσι πολύ καιρό. Και το έκανα. Και το τον περιποιήσε κανονικά έτσι με την όλα αυτά. Τον περιποιούμε. Τον έχει εκπαιδεύσει. Τον έχω εκπαιδεύσει. Σ' ακούει. Μ' ακούει πολύ. Έχουν πολύ καλό χαρακτήρα λέει, τα λαμπρατόρια. Ναι, είναι, είναι, πολύ καλό. είναι ήσυχο. Παχνιδιάρη. Παχνιδιάρη δεν είναι πολύ, δεν του αρέσουν τα παιχνίδια. Oh. Είναι έτσι λίγο υπνάρα. αυτό αυτό, mm. Αλλά είναι γλυκούλη. Φύλακα είναι. Εντάξει, δεν θα το έλεγα. Δεν έπρεπε να τα καταρρύνει το <laughs> <laughs> Σοβαρά, δηλαδή δεν μα επλησιάσει κανένα στον δρόμο. Γνωστό σου να σου μιλήσει, ξέρω εγώ, τίποτα δεν του δίνει σημασία ούτε καν. Ε, δεν δίνει πολύ. Oh, Πιστεύω όμω ναι. ότι αν κάποιο πάει πραγματικά να με πειράξει. Εν, θα τότε του... μπορεί <laughs> να θυμηθεί ότι είναι και σιλία. Α, ε. <laughs> <laughs> καλά. Τα να καλά. Ωραίο, μια χαρά. Είναι λίγο άνθρωπο, είναι λίγο παιδάκι. Είναι λίγο παιδάκι. Ε, βέβαια. Ά, Τρώει ναι. πίνει. μια χαρά. γιατί να ασχοληθεί. Ά, ναι. ναι, σωστό. Πίπε. Ναι, έλαντε. Γιατί να σε προστατεύσει, δεν υπάρχει λόγο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ε, μετά από την ένταση μιας παράστασης, τι είναι αυτό που σε γαλεινεύει? Η αλήθεια είναι ότι χρειάζομαι χρόνο μετά. Δηλαδή δεν μπορώ να ανεβαίνω κατευθείαν πάνω στο... Δηλαδή να βγαίνω από όλο αυτό. Θέλω να κάτσω λίγο στη σκηνή, να χαλαρώσω λίγο ησυχία. Α, Α, ακόμα ναι. καλύτερα και με τα παιδιά που είμαστε. Ναι, δεν μπορώ, δεν μπορώ να ανεβαίνω κατευθείαν. Δηλαδή, συγγνώμη, όταν ε, άμα είσαι σε μια παραστάσια που έχει σκηνή, καμαρίνια. Υποκλίνεστε, κλείνει η αυλία, φεύγετε. Ναι. Πάτε και κάθε στο καμαρίνι. Θέλω λίγη ώρα, ναι. Και ιδανικά και στη σκηνή. Δηλαδή, στον πάιο που καθόμασταν λίγο μετά κάτω έτσι να μαζέψουμε, να φτιάξουμε τα ρούχα μου. Ναι. Έκανα την αποθεραπεία μου καλά, μου αρέσει αυτό. Ah. Μ' αρέσει να μένω δηλαδή λίγο εκεί να ηρεμώ και μετά να ανεβαίνω πάνω. Κάνα 20 λεπτό δηλαδή να φανταστώ. Ναι, ναι, Κάνα τέτοιο. Θέλει ένα τέτοιο. Ναι. Ε. Και, και ακόμα θα... καλύτερα όταν είναι και με το συμπέκτη σου να κάθεστε εκεί λίγο χωρί να μιλάτε. Ησυχία. Ό,τι έγινε τώρα. Mm -hmm. Δηλαδή να μην είναι. Άντε τελείωσε, πάμε να φύγουμε. Mm. Χρειάζομαι θα... λίγο χρόνο. Και όταν δηλαδή θα γίνει μια μεγάλη στάρ κάποτε, τι θα κάνει δηλαδή. Θα είσαι το καμαρίνι σου κλεισμένη για μισή ώρα και μετά θα βγει στου <laughs> Κάπω έτσι, ε. Αυτό δεν το ξέρω, δεν το θα ξέρεις, ε? γίνει, θα το μάθουμε. Εντάξει, όταν θα γίνει star, θα <laughs> το Σελέντρητη. μάθουμε. Έτσι, έτσι. Mm. Τι σκέφτεσαι κάθε φορά πριν ανέβεις στη σκηνή? Να περάσω καλά. Η τελευταία σου σκέψη δηλαδή πριν να πεις είναι αυτή, να περάσω ναι, καλά. Θέλω ναι, θέλω να περνάω καλά, δεν θέλω να πιέζομαι εκείνη την ώρα. Γιατί συχνά ξεχνάμε γιατί, γιατί ξεκινήσαμε, δηλαδή θέατρο. Εγώ γι' αυτό ξεκίνησα, για να γελάω. Mm -hmm. Και το γέλιο είναι μεγάλη κουβέντα, γιατί και με το άγχος και με τα από πίσω της σκηνής, τα οικονομικά, το ένα, τα άλλο, τα διαδικαστικά, πολλές φορές το ξεχνάς. Οπότε έτσι πέντε λεπτά κάθε φορά πριν ξεκινήσει η παράσταση, το σκέφτομαι αυτό και έχει τύχει να, να το λέμε κιόλας κάθε φορά, ότι πάμε για μας τώρα, ε, να γελάμε. Mm. Ναι, αλλά πίεση όμως έχεις εκ των νοκάνευ. Γιατί πάνω στη σκηνή θα βγάλεις την... τον κόπο από τις πρόβες, θα βγάλεις το, το άγχος να δεις θεατές από κάτω και να μην είναι αδιακαθίσματα, το άγχος του αυτοί οι θεατές να εισπράξουν ένα θετικό αποτέλεσμα ώστε να λειτουργήσουν ζων... μια διαφημιστικά για τους επόμενους θεατές, μπλα μπλα μπλα. Ε, δηλαδή εξορισμού έχεις πιέσει. Ναι. Έτσι δεν είναι. Άρα... Θα πιεστεί του ή άλλω. Το θέμα είναι πώ θα τη διαχειριστεί αυτή την πίεση. Ακριβώ. Αν το διαχειριστεί, αν σου βγει δημιουργικά όλο αυτό. Εσύ σου βγαίνει ή το παλεύει πολύ. Δεν το παλεύω πολύ, μου βγαίνει. Α, σου βγαίνει, ε. Εντάξει, είμαι στην αρχή ακόμα. Εντάξει, new boss in town. Ναι, έχει δίκιο. <laughs> Κοίταξε, κάμια φορά και άγνοια κινδύνου είναι ο καλύτερο τρόπο επιτυχία. Ε, τι σκέφτεσαι αντιγωνικά κάθε φορά όταν κατέβει όμω από τη σκηνή. Ε, η πρώτη σκέψη κατέρω. όταν τελειώνει. Δηλαδή, σφυρίζει η λέξη ο διαιτή, τελειώνει. Τι σκέφτεσαι εσύ, Ποια είναι η πρώτη σκέψη. Συνήθω σκέφτομαι τον άλλο που παίζω μαζί του. Επειδή εντάξει, δεν έχω έχει τύχει να παίξω μόνη μου. Mm -hmm. Ότι αυτός είναι τώρα στη φάση που είμαι, Πέρασε, του άρεσε, είναι ικανοποιημένο, είναι ευχαριστημένο. Αυτό. Εντάξει, τώρα είναι διαφορετικό αν έχει έρθει ας πούμε, από κάτω κάποιο δικό σου ή κάποιο που σε ενδιαφέρει η άποψή του ή ο μπαμπά σου, α πούμε, η μαμά σου. Δική σου, ήρθανε στον πάιο. Ναι. Ήρθε και ο μπαμπά μου και η μαμά. Είχε σε Και η γιαγιά μου και η αδερφό. Όταν πανίγανε. Είχε σε όταν το αντιληφθήκε την παρουσία του. Δεν αντιληφθήκα την παρουσία του. Ευτυχώ για σένα. Ναι. Ε, α, δεν πάνε. Συγκεκριμένα η μαμά μου έκανε έκπληξη. ήρθε από την Κύπρο. Έλα! Άντε. <laughs> δηλαδή μιλούσαμε στο τηλέφωνο, α πούμε, μισή ώρα πριν ξεκινήσει η παράσταση και ναι. μου είπε, θα πέσω για ύπνο τώρα αυτά. Άντε. και αυτά. Γιατί την είδα Άντε. μετά, μόλι τελειώσαμε. Πιστεύει ότι θα σου κάνει καλό να ήξερε ότι είναι στου θεατέ οι δικοί σου άνθρωποι, ε, ή θα σε άγχωνε δε, δε περισσότερο. Δεν με επηρεάζει. Δεν του δε τους βλέπω εκείνη την ώρα, οπότε. Μάλιστα. Δεν δε βλέπω το κοινό. Μονόπρακτο θα έκανε. Γιατί είπε πριν από λίγο ότι σκέφτομαι τον προ... συμπροταγωνιστή μου. Και... Ναι. Μονόλογο. Μονό, ναι. Ναι. Μονόπρακτο, είπα. Καλά, ναι. Καλή νύχτα. Μονόλογο, ναι. ναι. <σταλεί> θα έκανε, δεν δε, δε θα κολονε αυτό. Και τότε τι θα σκεφτόσουμε. Έχουμε κάνει στη σχολή. Ναι. <σταλεί> στη <σταλεί> <σταλεί> σχολή όμω, σε πλαίσιο μαθήματα. Στη σχολή, στα πλαίσια τη τάξη. Προλήψει έχει. Προλήψει. Ναι. Δηλαδή. <σταλείψεις> <σταλείψεις> <σταλεί> <σταλεί> ναι. ναι. Να έχει μία ρουτίνα, ξέρω εγώ, που να ακολουθεί ευλαβικά πριν τι παραστάσει. Να έχει μαζί σου κάποια αντικείμενα που πιστεύει ότι μπορεί να σου φέρουν γούρι. Κάποιε αντιλήψει που πιστεύει ότι σε βοηθά να αποδώσει καλύτερα κάτι τέτοια, α πούμε you know. Mm. Όχι ιδιαίτερα. <laughs> Αλλά... Αλλά, κάτι <laughs> έχει όμω για πε, τα ε, <laughs> το... Για κάποιο λόγο, σε όλε τι παραστάσει μου βάζω κάτι από τη ζωή μου που δεν φαίνεται βέβαια. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι του ρόλου, ρε παιδί μου, ή του σκηνικού ή αυτό. Ναι. Αλλά βάζω πράγματα, α πούμε, από το σπίτι μου ή κάτι, ένα δώρο που μου έχει δώσει κάποιο. Αλήθεια. Κάτι προσωπικό. Ναι. Ναι, μ' αρέσει να παίζω με αυτά και με τα πίσω κείμενα γενικά. Μ' αρέσει να έχω τέτοια στο μυαλό. Ωπα, τι είναι πίσω κείμενα. Να έχω, ρε παιδί μου, αντικρίσματα δικά μου, α πούμε. Μ' αρέσει να παίζω με αυτά στου ρόλου. Με μέτρο. Να τα, είχες, τα βάζω τη, κάπου στην πίσω. Στην παράσταση στον και Μολογάδο. Στο μπάιο είχα... είχα, δύο πράγματα. Κι είχα ένα βαλιτσάκι τη γιαγιά μου. Αυτό που. Το, αυτό το έπαιξε στην παράσταση. Το βαλιτσάκι που είχε μέσα τη μερούλα. Α, δικό σου ήταν αυτό το σπίτι δικό σου, ήταν. Ναι, ήταν αυτό. Ναι. Έλα, ρε, μπράβο. Ναι, Αν νομίζω και είχα ότι ήταν και... παλαβομάρα του άλλου αυτή. Α, οκ, okay, δικά σου παλαβομάρα ήταν. Εντάξει, ε, <laughs> όχι, ήθελε. Με την καλή έννοια. <laughs> ναι. όχι, όχι. Ήθελε να υπάρχει βαλιτσάκι, έφερα εγώ το βαλιτσάκι μου. Και του άρεσε και τα κρατήσανε. Μπράβο. Άλλο. Και είχα και το κλουβί. <laughs> Α, και το κλουβί με το μικρόφωνο. Ακριβώ. Α, μάλιστα. Που είναι το κλουβί του σαλονιού μου πολλά χρόνια. Ναι. Έτσι. Τι, στο σαλόνι σου την άδεια όπω είναι και στην παράσταση, έχει να να κανα, 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 κανα κάτι. Όχι, όχι. Άδειο το έχει. Είχα το τη φωτο... <laughs> <laughs> λάμπα μέσα. Α, κλουβί με λάμπα. Ναι, ήταν το φωτιστικό μου. Και Α, το φωτιστικό. Έτσι <laughs> το, το, το είχα φτιάξει Πολύ ώρα, είχα ασχοληθεί και αυτά. Ναι. Είμαι πολύ δεμένη δηλαδή με αυτό το κλουβί, συναισθηματικά. Τα πήρε πίσω αυτά. Τα πήραμε χθε τα τα πίσω. Πήγαμε και τα μαζέψαμε. Ωραία. Όλα. Στην επόμενη παράσταση ξέρω να βάλεις μπορεί να βρει και μια σκάλα, Με πούμε, κάτι τέτοιο. Ε. Κάτι θα κάνει. Κάνα, κάνα βιβλίο, <laughs> ξέρω. <καλά. laughs> Μάλιστα. Κάτω στιχερά, ξέρω εγώ. Ωραία, Ωραία όμω. Ναι, πολύ... μ' αρέσει, μ αρέσει να βάζω δικά μου. Ωραίο. Να κάτι που δεν είναι. Μπράβο, δεν μου πήγαινε. Μ' αρέσει αυτό. Και αν όχι μεγάλα, μπορεί να βάλω ας πούμε, ένα δαχτυλιδάκι. Κάτι, ναι. Ένα κάλτσα, ρε παιδί μου, κάτι να ξέρω. Τι Απλά υπάρχει, να είναι κάτι, κάτι δικό σου, ναι. Ναι, δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό. Τώρα το επεξεργάζομαι πρώτη φορά. Αλλά τυχαίνει σε όλα να το. Εντάξει, έχω και περίεργη σχέση με τα αντικείμενα γενικότερα. Δηλαδή... Σου αρέσει η αντικειμένων. Δεν μπορώ να πετάω, έχω τρομερό πρόβλημα. Σοβαρά να πω... μιλά. Ναι. Εντάξει, μόλι έχασε μία πρώτα σιγά μου που ήμουν έτοιμο να σου κάνω. <laughs> Λυπάμαι, <laughs> γεια σου, <laughs> χάρηκα. Δε... Σοβαρά μιλά, κρατά πράγματα. Έχω τρομερό θέμα με αυτό. Ω, oh, ο Χριστό και Απόστολο Γκλέτσο Κιβάνα Μπάρμπα. Εγώ είμαι εκ του διαμέτρου, γεια σα. Ναι. Mm. Ό,τι δεν χρησιμοποιείται, χαρίζεται και ό,τι δεν είναι σε θέση να χαριστεί, πεθύνεται. Με τίποτα δεν μπορώ. Δημιουργώ αποθήκε παντού. Σοβαρά δεν μιλέστε. μπορώ να πετάω. Τύπου τώρα, αν πάρω αυτόν τον αναπτήρα. Ναι, θα το θυμάμαι, α πούμε, ότι είναι ο αναπτήρα του Γρηγόρη που τη συνέντευξε και αυτό και δεν θα μπορώ δηλαδή. Έχω θέμα με αυτό. Αυτό είναι έτσι μια. Και μπορεί να τελειώσει κάποια στιγμή, α πούμε. να πτήρα, είσαι 577 γιατί το είναι του Γρηγόρη, το λέω στο ναι, του Μάικη. Ξέρω... Ε, καλά, εντάξει. <laughs> Παναγία μου. Έχω τέτοια θέματα με τα αντικείμενα. Το σπίτι πόσα τραγωνικά είναι. Είναι μεγάλο. Τρει χιλιάδε <laughs> Είναι ένα παλιό νεοκλασικό ναι. στον Πειραιά. Ου, είναι yeah. εκεί που μέναμε πριν πάμε. Καλά, μην κάνω, πει διεύθυνση. Εντάξει, όχι, όχι, όχι. Ωραία. Είναι... Και το έχει γεμίσει με πράγματα. Το... Είναι γεμάτο. Ναι. Παναγία μου και χρυσή. Είναι λίγο γεμάτο. Πο, π, π, π. Να, Να, πω ναι. εδώ μια ιστορία. Έλα, πε, πε, μου αρέσουν οι ιστορίε για Λοιπόν, είναι λίγο παρανοϊκή, εντάξει. Είμαι σίγουρος, γιατί τώρα που βλέπω... Ωραία. Λοιπόν, εγώ είχα ένα δέντρο χριστουγεννιάτικο ναι. στο σαλόνι μου, mm -hmm. το οποίο ήταν εκεί από τότε που φύγαμε για Κύπρο. Mm. Και ήρθε εδώ και ήταν ακόμα εκεί το δέντρο, στολισμένο, Είχε μείνει κλειστό το σπίτι 10 χρόνια που ναι. έλειψες. Ναι. Α, είχε μείνει κλειστό, ε. Ναι. Και... Το δέντρο το έβγαλα ναι. φέτος τα Χριστούγεννα. Τι είναι στο 20 χρόνια, χρόνια μετά το ξεστόλησα Άντε. <laughs> <laughs> Σόπα. Ναι. Και δεν θα το έκανα. Δεν μπορούσα να το κάνω. Απλώ ήρθε ο αδερφό μου μια μέρα και μου λέει: ε, Αυτό το πράγμα πρέπει να φύγει τώρα από εδώ, τώρα. τώρα. Δηλαδή είναι τρελό αυτό που κάνει. Ναι. Και δεν μπορούσα να βγάλω ένα στολίδι. Δηλαδή δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. <laughs> Αλλά το έκανα. Που σημαίνει και σε τι κατα... ότι σιγά-σιγά <laughs> σε καθαρίζουν <laughs> τα πράγματα. <laughs> Ξεκινήσαμε <από> τα Χριστούγεννα. <laughs> Ωραία, καλή φάση. <laughs> και σε τι κατάσταση ήταν το δέντρο. Ήταν πάρα πολύ σκονισμένο για αρχή. <laughs> τα αμπιλιδίδια τουλάχιστον παίζαν, ήταν σε καλή κατάσταση. Ήταν σε καλή Είχε κατάσταση. Είχε και φωτάκια. Είχε και φωτάκια. Ανάβανε. Όχι. Α, Πήρε καινούργια. Πήρα. πήρε και καινούργια. Πήρε. Τα παλιά τα, πέταξες? τα πέταξε. Τα <laughs> πέταξα. δεν σε πιστεύω. Τα στολίδια δεν τα πέταξα. Α, oh, τα έβαλα nice. σε μια κούτα. Εντάξει. Είπαμε. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Έχει σκεφτεί να μετατρέψει το σπίτι σου θέατρο. Έχω σκεφτεί Έχω σκεφτεί να το κάνω σχολείο. Mm. Αλλά δεν θα το κάνω. Γιατί? Γιατί θα βρω έναν άλλο χώρο να το κάνω. Μα έχει τόσο πολλά αντικείμενα που μπορεί να χρησιμοποιήσω. Στου μαθητέ. Βεστιάριο. Α, μπράβο αυτό. Την αυτό, mm. είπε στη λέξη, την καλύτερη mm. λέξη. Mm. Δεν μου λε εσύ, Αντιγόνη. Α πούμε ότι έρχεται ο Φίλε Κασάγκελό σου mm -hmm. και σου λέει ότι θα πραγματοποιήσει μια ευχή σου, μια επιθυμία σου. Mm -hmm. Σου λέει Αντιγόνη, επειδή σε έχω συμπαθήσει πάρα πολύ εγώ ο Άγγελο. Θα κάνω κάτι που θες Τι θες Τι θέλω μια, 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 επιθυμία σου Ας πούμε μια δύναμη Όχι ρε παιδί μου να Γιατί πραγματοποιήσεις... Να πετάω ξέρω εγώ να γίνω μαόρατη και τέτοια Ε οκ okay, αυτό είναι λίγο extreme Κάτι πιο γίνω να θες να γίνεις αόρατη, γιατί να γίνεις αόρατη για να κάνεις μπανιστήρι, ε. Όχι, <laughs> αλλά θα ήθελα να, ας πούμε, να μπορώ να πνέω κάτω από το νερό. Α, να αναπνέει κάτω το νερό. Ναι. Γιατί θε να δει το, τον κόσμο που θέλει. Δεν ήθελα να μπορώ να ζω έτσι. Δεν ξέρω. Νι, πόσο μία... γοργονά, γοργονά. <laughs> κάτω στα βάθη των ωκεανών, ναι. Ψαράκι, ψαράκι. Α, θα ήθελε, ε. Πε μου τι έχει και ενιδρύο σπίτι. Γυάλαμα. Δεν έχω, θα ήθελα. Ούτε γυαλά με χρυσό ψαρό. Γυαλά, ούτε τίποτα. Εντάξει. Θα ήθελα να ψαράκι, βέβαια. Ωραία ιδέα. Φαντάσου να είχε ω μικρή ένα ψαράκι μια γυάλα και θα γυρνάει να βλέπει τη γυάλα άδεια. Τρομακτικό. Λίγο σκούκι, ναι, ναι, ναι. Νεκρά ψάρια, ξέρω εγώ. Λοιπόν, ωραία. Να αναπνέει λοιπόν κάτω νερό. Ναι. Θα ήθελα να κάνω και ένα παιδί σε κάποια φάση, ένα παιδάκι. Εντάξει, αυτό δεν το ζητάμε το φυλακάκι. Ναι, δεν το ζητάμε. Εκεί, κάνουμε... Εκεί, κάνουμε... Το κάνουμε μια καλή επιλογή ενό καλού παιδιού, ενό καλού ανθρώπου και μοιραζόμαστε το υπόλοιπο τη ζωή μα. Σωστό. Ε, φαντάζομαι. Κάπω ε, έτσι θα ναι. το θέλει το παιδάκι, θα το θέλει. Άρα ομάδι. μπορεί που... να ζητούσε από το φυλακάκι να ένα έτσι σύντροφο. το παιδί. Ένα σύντροφο. Μπράβο, λοιπόν. Εδώ η γαμπρή που ακούτε, λοιπόν. Κουκλάρα είναι, ταλαντούχο είναι, οκ, εδώ μπορεί να παρελάσετε. Όταν δεν είσαι καλά ψυχολογικά, την κόνη, τι επιλέγει να κάνει. Να γράφω. Ναι, και συνήθω ναι, τι γράφει. Ναι. Ε, τίποτα, σκόρπια. Όταν είμαι μόνη μου, σκόρπια σκέψη. Βέβαια, τώρα τελευταία γράφω θεατρικά, γράφω ρόλου δηλαδή. Mm. Τώρα που έχω ξεκινήσει, έχω μπει σε αυτή τη φάση. Για μένα τι ρόλο θα γράφε. <Συκλή> <Συκλή> για πε, δώσε σε θέλω. Τώρα έτσι που με βλέπει και μιλάμε για τα λεμόρια. Τι, τι, ρόλο πιστεύεις ότι θα γράφει. Αν έπρεπε να πιεστεί να γράψει κάτι. Ωραία. Θα έγραφα κάτι καρτουνίστικο. Εντάξει. Ε, εκπομπή Γεια σας. Όχι, αλήθεια. Κάτι έτσι... Ναι. Ναι. Καρτούν κιόλα. Ε. Ναι, ναι, κάτι καρτουνίστικο. έτσι. λίγο, λίγο παραμυθένιο, αλλά και λίγο αστείο. Έτσι, μια διαδικασία από το από το καρτούν, α πούμε, πώ να γίνει άνθρωπο. Οκ, okay, δεν την ξέρω. Ε, λυπάμαι. Δεν υπάρχει καμία εδώ για στην Άμα το γράψω. Ναι, ναι. Και στο στήλιο. Μην, μην τολμήσει να με το κλείσει θα έπαιζε. Άκουρε κάρτου, να σου πω κάτι. Αν έγραφα κάτι για σένα, θα έπαιζε. Ε, ναι και τσάμπα. Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ θα ήθελα ένα ρόλο του κακού. Γιατί είναι τελείω κάτι κόντρα σε Κακό. μένα. Κακού. Ναι, γιατί είναι πολύ κόντρα σε μένα αυτό, καταλάβει γι' αυτό. Θα ήταν τέλειο για μένα. Θα μπορούσε, αλλά. Mm, επειδή είναι αυτό. Είναι κόντρα. Τέλο πάντων. Λοιπόν, πε μου κάτι. Την τελευταία φορά που διάβασε κάτι και ενθουσιάστηκε. Mm. Πρόσφατα. Mm. Ναι. Πρόσφατα διάβασα το μυθιστόρημα του Σεφέρη. Έλα. Ναι. Μπράβο. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Μπράβο. Τελευταία φορά που απογοητεύτηκε από κάτι. Που απογοητεύτηκα. Φταίει ο έρωτα και ό,τι μου συμβαίνει. Όχι, εντάξει. Όχι, εντάξει, ναι, αυτό. Οκ. Τελευταία φορά που συγκινήθηκε. Που συγκινήθηκα συγκινήθηκα τελευταία φορά όταν ένα παιδάκι mm. ε, σε ένα σχολείο που ήμουνα μου είπε mm. ότι ε, κυρία μου λέει εγώ άμα δεν θέλω να μεγαλώσω mm. τι μπορώ πώς μπορώ να γινώ μικρός πρίγκιπας. Που αυτό δεν μεγαλώνει ποτέ και δεν είναι αυτό. Mm. Λέω εντάξει τώρα τι να το πει. Άντε τώρα τι να το πει τώρα. <laughs> τι να το εξηγήσει και τι ναι, να το πει. Και επέμενε κιόλα. Κυρία, πώ θα γίνω εγώ μικρό πρίγκιπα. Πώ μπορώ να γίνω εγώ μικρό πρίγκιπα. Πόσο χρόνο περίπου το παιδάκι αυτό. Ήταν πέντε. Ε, εντάξει, μια εβδομάδα το ξεχάσει. Πώ τον ελευθερό σου χρόνο. Κάνω πολλέ βόλτε. Περπατητές το ναι. Α, uh -huh. Έτσι παίρνω ένα milkshake, σοκολάτα. Uh -huh. Το κινητό σου το παίρνει. Δεν το παίρνω. Να το παίρνει για να βάζει φωτογραφίε. Να τι στο Instagram. Να ανεβάζω story στο Instagram. Α, <laughs> όχι μωρέ story μου. Μω. Φωτογραφίε. Φωτογραφία. Εντάξει. Mm. Ε, Και να τι βλέπει εσύ που σου αρέσει να συλλέγει πράγματα και αυτά, να τι βλέπει και να θυμάσαι τι ένιωθε τότε που έβγαλε την τάδε φωτογραφία, τη δίνα φωτογραφία. Είναι και ένα ταξίδι αυτογνωσία. Μικρό βέβαια. Εντάξει, μπορεί να το θυμάσαι και να το αποθηκεύει και στο μυαλό σου βέβαια. Όχι, η ανθρώπινη είναι μνήμη είναι πεπερασμένοι. Σου μιλάω σε ερασιτέχνη φωτογράφο. Κακό που έχω... αυτό. Τρομακτικό. Ναι, Προμακτικό. όχι, είναι αλήθεια όμω. Γιατί μου έχει τυχεί πολλέ φορέ στο παρελθόν, επειδή έχω βγάλει χιλιάδε φωτογραφίε μέχρι τώρα. 200 χρόνια ζωή μου, και καμιά φορά γυρνάω πίσω στο παρελθόν και λέω: ήμουν εγώ εκεί. Ο άνθρωπο έχει μάθει να ξεχνάει. Αυτό είναι φυσιολογικό γιατί έτσι μπορεί να αντιμετωπίσει, α πούμε, και την απώλεια. Δεν την ξεχνάει, αλλά δεν τη βιώνει τόσο την πρώτη φορά. Έχει και καλό πράγμα η λύθη, δεν είναι μόνο κακό. Οπότε, αφού σου αρέσει, οι βολτε, και και τι στιγμέ. Η μικρή μνήμη αμα δεν σε αρέσει μικρή μνήμη Δεν σε αρέσουν και τα χρυσόψαρα Τότε πρέπει να βρεις τους Έλληνες που το Σεπτέμβριο το 2015 ψήφισαν πάλι τον Τζίπρα Αλλά τέλος πάντων τα Κάνεις λοιπόν βόλτες, Κάνω περπατάς βόλτες, Άλλο, <χîλαισί> <χîλαισί> τι άλλο κάνεις ε, Μου αρέσει να πηγαίνω ταξίδια όποτε μπορώ Το καλύτερό σου ποιο ήταν Το καλύτερό μου Ναι ήταν στη Λουιζιάννα όταν πήγα. Λουιζιάννα State Coliseum. Yes. Από εκεί βγήκε ο Σακύλο ήλιο παιδί μου. Πάτσε στα ιερά του τα χώματα. Ναι. Μπράβο. Αλλά ναι. και. Ναι, εκεί σπούδαζε ο αδερφό μου. Οπότε πήγα και για πολλέ μέρε. Αλλά έχω πάει, έχω πάει, έχω πάει σε πολλά μέρη. Και έχω πάει και στην Ελλάδα που μου αρέσουν πολύ. Τα νησιά εδώ πέρα και αυτά. Πλην του Ρεθύμνου που ξέρω θα μου το πει και πλην τη Κύπρου που ξέρω θα μου την πει. Ποιο ναι. Πε κανένα μέρο που τον ανέτρεψε στην Ελλάδα. Εμίλο. Um, ναι. Mm -hmm. ε, Αλόνισο. Mm. Αιγαίο yeah, δηλαδή. Ναι. Ήμουν εμφανιά. Α, και λίγο Κι και και τέτοια. Ε, σε ποιο μάθημα ήσουν καλύτερη μαθητήρια σχολείο, Στο σχολείο. Ναι. Στην έκθεση. <laughs> Τι ρώτησα. <laughs> πιο μετά, στο πανεπιστήμιο. Στο πανεπιστήμιο. Ψυχολογία, κάτι τέτοιο, δακτική. Ψυχολογίε ήμουν καλή, στα θεατρολογικά ήμουν καλή και στα παιδαγωγικά ήμουν καλή. Στα μαθηματικά και στι φυσικέ δεν το είχα. Ούτε καν, ε. Δηλαδή γι' αυτό έβγαλα το παιδαγωγικό σε πέντε χρόνια, για τα μαθηματικά. Τα κουβαλούσα από το πρώτο έτο. Έλα. Δεν το είχα, δεν το είχα. Ε, καλά, το λε έτσι. Στα τέσσερα, είναι στα πέντε το έβγαλε. Τα mm. πουτιά ε, λοιπόν ακόμα το βγάζουν. Πε μου την καλύτερη συμβουλή που πήρε ποτέ. Την καλύτερη συμβουλή. Mm. Η γιαγιά μου μου είχε πει μία συμβουλή. ζή η γιαγιά σου. Ναι, ναι. Μπράβο. Ε, η οποία έχει και αλσχάιμερ τώρα. Άντε μωρέ. Ναι Πω, και μου κρέμα. το είπε μέσα σε αυτή τη φάση. Είναι στην αρχή είναι... Στην αρχή είναι. Mm. Αλλά εντάξει. Θέλει μεγάλο κουράγιο το αλσχάιμερ. Μου την είπε δηλαδή δύο-τρεις φορές στη συμβουλή. <laughs> και στο εύχομαι το, να την έχεις τη δύναμη. <laughs> Θέλει δύναμη το αλσχάιμερ. Ναι και... Ήταν αστείο όλα αυτό που μου είπε, λίγο με αυτή την κατάσταση. Mm -hmm. Ήταν ότι... να επιλέγει την να θυμάσαι. <laughs> Είδε τη Ναι, ήταν νομίζω η καλύτερη. Γιατί και μετά μου το ξανά είπε, μου λέει, να σου δώσω μια συμβουλή. Μπορείς να επιλέξεις την να θυμάσαι. Να επιλέγει. Ναι, λέω, οκ. Okay. Ε, μετά την ξανά είπα άλλες δύο-τρει φορές. Αλλά... Είναι σημαντικό αυτό, να επιλέγουμε. Η για γιαγιά είπε τεράστια δηλαδή. κούβεντα. Ε, τεράστια κούβεται επί γιαγιά. Μπράβο στη γιαγιά. Γιατί συνήθω επιλέγουμε οι άνθρωποι, έτσι έχουμε μάθει δηλαδή, να θυμόμαστε τα αρνητικά. Δηλαδή, μια αρνητική ε, κατάσταση που σου προκαλεί θλίψη, σου ξαναπροκαλεί, τη θυμάσαι, τη σκέφτεσαι, κάτι που σε κάνει να χαμογελάσεις. Το, σε κάνει μία φορά. Μετά το ξανασκέφτεσαι, εντάξει λε, μετά σταματά να το σκέφτεσαι. Ναι. Ενώ κάτι που σε κάνει να κλάψει, ένα θάνατο, α πούμε, ή έναν αποχωρισμό ή κάτι τέτοιο, το σκέφτεσαι συνέχεια και στεναχωριέσαι και στεναχωριέσαι. Εντάξει. Και έτσι δυστυχώ γινόμαστε και πολύ μίζεροι γιατί δεν εκτιμούμε και αυτά που έχουμε. Ναι. Μάλιστα. Ε, μέχρι σήμερα για κάτι που έχει καταφέρει και είσαι περήφανη Mm -hmm. Κάτι που έχω καταφέρει και είμαι περήφανη. Ναι, που τέλειωσε και είπε μπράβο μου. Το κατάφερα. Είμαι περήφανη για αυτό που κατάφερα. <laughs> ταν, ταν, Τη δραματική σχολή. Τη δραματική σχολή. Ναι. Γιατί δεν πολύ πίστευε ότι θα την τέλειωνε. Ε, ε, όχι, απλώ ήταν πολύ έντονο όλο αυτό. Μας ήταν πολλέ ώρε εκεί μέσα. ήρθε πολλέ φορέ σε φάση τύπου τα παρατάω Έ, και έτσι. Ήρθα στο όριο αρκετέ φορέ. Αν και μου άρεσε πάρα πολύ, δηλαδή έμεινα πολύ ικανοποιημένη. Αλλά πολλές φορές σκέφτηκα, δεν αντέχω άλλο. Οπότε πέμπνεσαι και τέλειωσες. Ναι. Εσύ. Μάλιστα. Ε... Ποια είναι τα σχέδιά σου και οι στόχοι σου για το άμεσο μέλλον. Mm -hmm. Για πες κάτι που να ετοιμάζεις, που να αυτό, κάτι. Λοιπόν, θα ήθελα να φτιάξω ένα χώρο δικό μου, σε κάποια φάση, στο άμεσο μέλλον. Κάτι έτσι που να έχει μέσα το θέατρο, τη διδασκαλία, τα παιδάκια, να έχει όλα αυτά. Και θα ήθελα να έχω και περισσότερη ησυχία στη ζωή μου. Δηλαδή να, να έχω στιγμές περισσότερης ηρεμίας και να μην είναι όλος το τρέξιμο συνέχεια και στην ένταση. Το αναζητώ δηλαδή αυτό. Κάτσε παιδάκι μου, ζεις σε ένα σπίτι κοντά στη θάλασσα. Mm. Μόνη σου, mm. δικό σου σπίτι. Mm. Έχει το σκυλάκι σου και λε να είχα περισσότερη ησυχία. Mm. Τι άλλο να κάνει, να πα στην έρημο. Δηλαδή, <laughs> 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 sorry, ξέρω εγώ. Mm. Ναι. Εντάξει. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει. Ή να πηγαίνω περισσότερα ταξίδια θα μου άρεσε. Να γνωρίσω περισσότερε χώρε. Αχά. Ναι. Μακάρι, το εύχομαι. Ποια ερώτηση έχει βαρεθεί να ακούς? Ποια ερώτηση έχω βαρεθεί να ακούω. Mm. Ε... Αυτή που μου έκανε εσύ πριν, στο πρώτο μισό. Όχι, ρε. Ηθοποιό ή συγγραφέα ή δασκάλα. Ε, και τα τρία προφανώ για <laughs> να τα κάνω. Όχι, ρε. Δεν τα απέφυγα κι εγώ, ε. Φτού <laughs> ναι, ντροπή μου. Ντροπή μου. Ωραία, εντάξει. Καλά, με έκανε. σω πρέπει βέβαια να τα βάλω σε μια σειρά κάποτε. Και ε, καλά, έχει καιρό ακόμα. Αλλά προ το παρόν είναι και τα τρία. Σε ποια ερώτηση θε να απαντήσει. Σε ποια ερώτηση θέλω να απαντήσει. Ναι, αυτό σημαίνει ότι αν έχουμε πει κάτι Μάλλον, αν θέλει να επικοινωνήσει κάτι και δεν ε, σου έδωσα κάποια αφορμή, το μικροφωνό δικό σου. Θε να επικοινωνήσει κάτι. Ε, νομίζω να... ότι επικοινωνήσαμε αρκετά σήμερα. Αλήθεια, είπες. Απλά αν θες να πει κάτι δικό σου, κάτι αυτό. Δεν θε. Ωραία. Και τέλο, βάλε μου ένα τίτλο σε αυτή τη συνέντευξη. <laughs> τίτλο αυτή τη συνέλευση. Βέβαια, σε μια ώρα εδώ και βάλε. Και τι, για πες, τι κατάλαβες εδώ που σε μια ώρα. Βάλε ένα ωραίο τίτλο. Μπορεί να πει κάτι που. Σε μνώ, να πει εγώ καλύτερη συνέντευξη τη ζωή μου. Εντάξει, το δέχομαι, δεν τίθεται, αλλά. Ωραία. <laughs> βάλε θα ένα τίτλο. Πω... Τυλό. Θα πω. Ναι. Ε... μια μαγική ώρα στο κόκκινο δωμάτιο. <laughs> <laughs> εντάξει, με την κρίζα πόρτα. Εντάξει, υποκλίνομαι. <laughs> θεότητα. Θεότητα, εντάξει, εντάξει. <laughs> Θεά, Έμα, θεά, πραγματικά. Θεά, 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 θεά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Περάσαμε καταπληκτικά. Να σε καλά, είσαι τρομερό παιδί και σου εύχομαι ολόψυχα κάθε καλό και καλή επιτυχία. Και ε, σε σένα, καλή συνέχεια σε όλα. Ευχαριστώ ε, πάρα πολύ. Ωραία. Εμεί λοιπόν βάζουμε ένα τραγουδάκι και μετά θα γυρίσω να σου κάνω και μια ωραία αποφώνηση και να πάω κι εγώ στο καλό να πα εσύ.